οικονομική μας επικαιρότητα, αυξήσεις έως και 200% σε περιοχές Φιλέτα, όπως είναι η Μύκονος, φέρνουν οι νέες αντικειμενικές αξίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι συντελεστές αυξάνονται σχεδόν σε όλα τα νησιά και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, ενώ υπάρχουν και γενναίες μειώσεις στη Δυτική Αττική και σε ακριτικές περιοχές. Ο Πέτρος Μποτσαράκος θα μας ενημερώσει και αυτό που μας ενδιαφέρει βεβαίως όλους, Πέτρο, είναι τι θα γίνει με τον Έμφυα. Ναι, είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι δεν θα συμπαρασύρει την αύξηση του Έμφυα, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Γιατί θα αλλάξουν οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζεται ο Έμφυα. Αυτό όμως θα το δούμε από 1η-1η του 2022 και μετά, που θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες ουσιαστικά είναι αυξημένες στις μισές περιοχές στην Ελλάδα και κάτι παραπάνω. Θα επιβαρύνουν όμως οι νέες αντικειμενικές αξίες όλους τους υπόλοιπους φόρους που σχετίζονται με τα ακίνητα. Σωστά, όπως... και δεν είναι και λίγοι, Πέτρο, είναι πάνω από 20. Ακριβώς. Τώρα, να δούμε ποιες είναι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ποιοι είναι οι πρωταθλητές. 8 στις 10 περιοχές στις οποίες επεκτείνονται οι ζώνες, αυτές που υπήρχαν δηλαδή, εντάσσονται και άλλες ζώνες και άλλες περιοχές, θα έχουν μια αύξηση της τάξης του 40% κατά μέσο όρο. Όμως, για παράδειγμα, η Μύκονος, που είναι η πρωταθλήτρια, θα έχει αυξήσει έως και 229% και από 1.200 ευρώ το τετραγωνικό θα φτάσει έως και 3.950 ευρώ. Δεύτερο παράδειγμα, το Λαγονίσι, 93% η αύξηση από τα 750 ευρώ σε 1.450 ευρώ. Τώρα, στις 3.500 νέες ζώνες που εντάσσονται στο σύστημα, οι μισές, 4 στις 10 από αυτές, θα έχουν μια αύξηση της τάξης του 26%. Η Θάκη, για παράδειγμα, αύξηση 250% από 600 ευρώ σε 1.200. Ρόδος, 200% αύξηση από 700 ευρώ σε 2.100 ευρώ. Τώρα, αντικειμενικές αξίες σε υφιστάμενες ζώνες, που είναι και οι περισσότερες, περίπου 10.000 υπάρχουσες ζώνες, 6 στις 10 από αυτές θα έχουν μια αύξηση της τάξης του 18%. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη 105% από 1.100 ευρώ σε 2.250. Οι περιοχές στο κέντρο της Αθήνας με αύξηση 95% από 1.850 ευρώ σε 3.600 ευρώ. Τέλος, να πούμε ότι σε 2 στις 10 περιοχές θα έχουμε μειώσεις περίπου 15%. Είναι ακριτικές περιοχές, είναι περιοχές της Δυτικής Αττικής. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα του Έμφυα. Οι όποιες μεταβολές και οι αυξήσεις σε αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε αυξήσεις του Έμφυα, αφού οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου θα προσαρμοστούν στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών.